Κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Δήμαρχο της Βέρειας στην Ημαθία. Η Ευρώπη έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε δισεκατομμύρια φτηνά δάνεια αλλά και επιδοτήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έγινε καμία συζήτηση. Όλα είναι με κεντρικές κυβερνικές επιλογές. Ενώ θα έπρεπε, όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ανοίξει ένας διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και έτσι σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο, σε κάθε νομό, με ευρύτερες συνενέσεις, να υλοποιηθούν έργα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να προφασίζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία κριτικής, αλλά τα στοιχεία διαψεύδουν. Η χώρα μας είναι, μετά από κινήσεις του Πρωθυπουργού, η πρώτη χώρα αριθμό χρημάτων, ποσό το οποίο λαμβάνει, προς το ποσό το οποίο λαμβάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης, συναρτήσει του ΑΕΠ της στην Ευρώπη. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε επίσης αντιρρήσεις για τη στάση του συνδικαλιστικού χώρου της αυτοδιοίκησης έναντι της κυβέρνησης. Στεναχωρεί που και ο συνδικαλιστικός φορέας του θεσμού δεν αντιπολιτεύτηκε όσο στεναρά θα έπρεπε την κυβέρνηση αυτή την επιλογή. Στην αντιφώνησή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Δήμαρχος της Βέρειας άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση για τη ροή αλλά και τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευελπιστούμε όμως ότι στον επόμενο μήνα θα έχουμε κάποια νέα, γιατί πραγματικά τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι τραγικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας στο Δημαρχείο, ενώ αργότερα σε περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της πόλης μίλησε με πολίτες της Βέρειας.